Υπάρχει το πορνό το βίντεο, υπάρχει το πορνό το περιοδικό. Το περιοδικό. Εφημερίδες. Η Εκκλησία, ο Θεός καταδικάζει την πορνεία, την πράξη. Δεν λέει πουθενά μη διαβάζετε περιοδικά. Άρα τι σημαίνει ότι μπορώ να διαβάσω περιοδικά? Όχι. Διότι αυτό θα γίνει η αιτία να φτάσω στην πορνεία. Και αν δεν πολεμήσω το πορνό το περιοδικό, εάν δεν πολεμήσω το πορνό το βίντεο, θα φτάσουμε τελικά στην πορνεία. Το ίδιο και ακριβώς εδώ. Εάν δεν πολεμήσω τα προβαδίσματα, τα του χαράγματος, θα έρθουν με το ζόρι αύριο μεθαύριο τα προδρομικά. Εάν δεν τα πολεμήσω και αν δεν αντισταθώ, είναι σαν να μην πολεμάω το πορνό το περιοδικό. Θα φτάσω πολύ γρήγορα τότε στο χάραγμα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε σαν κληρικοί, αγωνιζόμαστε σαν εκκλησία και πρέπει όλοι οι κληρικοί της Ελλάδος να αγωνιστούν και να αρχίσουν να μιλούν. Είναι δυστυχώς πολλοί αδελφοί μας, ακόμα κληρικοί, που δεν έχουν μελετήσει το θέμα, είτε μικρόσχημοι είτε μεγαλόσχημοι, σε βάθος και να δούνε όχι μόνο πόσο δεσμεύεται η προσωπική ελευθερία του ανθρώπου, αλλά και κατά πόσο βλάπτεται και τι σημαίνει το χάραγμα του Αντιχρίστου. Δυστυχώς, πολλοί λέγουν μην ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Η Αγία Γραφή όμως αναφέρει ότι μακάριος ο αναγινώσκων την Αποκάλυψη. Και τηρών τους λόγους του. Στο πρώτο κεφάλαιο, σε τρίτο εδάφιο. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να διαβάζουμε και να μελετούμε την. Διότι φεύγοντας, πολλοί μιλούν, πολλή αντιχριστολογία γίνεται. Μα όλοι οι Αγίοι μας και οι πατέρες μιλούν περί Αντιχρίστου. Ήδη Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Ιωάννης Δωμάς Κοινός, ο Άγιος Υπόλυτος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όλοι οι Αγίοι μας ομιλούν, οι πολλές ομιλίες έχουν κάνει περί Αντιχρίστου. Λοιπόν, ήδη από εκείνα τα χρόνια πριν εμφανιστεί το 666, πολύ ο Άγιος Φρεμνοσύρος εκτενέστατε τις ομιλίες. Ήδη από τότε προετοιμάζαν τον κόσμο. Όχι τώρα που ήδη εφαρμόζονται και το βλέπουμε το 666 μπροστά μας. Θα αφήσουμε δηλαδή τους ανθρώπους να πέσουν στην παγίδα του Σατανά. Διώχνοντάς τους από τον Σατανά, τους οδηγούμε στον Χριστό. Λοιπόν, η κυρία Ουρανία των Αχαρνών, εάν ο Θεός τιμωρεί τους ανθρώπους μετά ή μετά θάνατον, εάν τα παιδιά που γεννιούνται με κάποιο πρόβλημα είναι τιμωρία του Θεού, φυσικά είναι εκτός θέματος από αυτά τα οποία συζητήσαμε. Καλή αλλά εν συντομία όμως μπορούμε να τους πούμε ότι ο Θεός ό,τι επιτρέπει. Στο Πάτερ ημών λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου. Από τη στιγμή που ρωτάμε να γίνει το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Θεού είναι σήμερα να γίνει αυτό ή επιτρέπει ο Θεός να γίνει σήμερα αυτό για κάποιον λόγο. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη σκέψη του Θεού να δούμε γιατί ο Θεός επιτρέπει ή δίνει εντολές να γίνεται το Α ή το Β. Είναι μέσα στα σχέδια του Θεού. Αυτά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα τα δούμε την ημέρα εκείνη όταν θα δούμε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο και θα μπορέσουμε τότε να λάβουμε αυτές τις απαντήσεις. Δεν είναι εύκολο, γιατί τότε θα γίνμασταν κι εμείς θεοί. Εδώ μου θυμίζει τον Άγιο Αυγουστίνο που καθόταν στην παραλία και στην παραλία που καθόταν πατέρα Μάξιμε, εκεί πήρε ένα κουβαδάκι, άνοιξε μια λακκούβα και έπαιρνε ένα παιδάκι, είδε ο Άγιος Αυγουστίνος, που έπαιρνε νερό μέσα από την παραλία, από τη θάλασσα και τώρα είναι μέσα στη λακκουβίτσα. Και ρώτησε ο Άγιος Αυγουστίνος, τι κάνεις εκεί παιδάκι μου, του λέει. Λέει, προσπαθώ πάτερ μου, του λέει, να βάλω τη θάλασσα μέσα στη λακκουβίτσα. Μα δεν βλέπεις ότι η λακκουβίτσα, του λέει, είναι μια μικρούλα τρύπα? Μπορεί να χωρέσει παιδάκι μου ολόκληρος ωκεανός μέσα στην τρυπούλα αυτή? Αμ, γιατί πάτερ μου, του λέει, είναι δυνατόν ολόκληρος ο τριαδικός Θεός που είναι απέραντος να χωρέσεις ετούτο εδώ μέσα το μικρό το μυαλουδάκι? Μάλιστα. Τότε σταμάτησε ο Άγιος Αυγουστίνος. Δεν ισχύει φυσικά, το πίστευε και μια ερεύνα, αυτό είναι του Πάπα, για να μην βρίσκουνε οι καθολικοί το φως τους. Εμείς είναι ερευνάτε τα σγραφάς. Αλλά δεν μπορούμε να ερευνήσουμε τα σβουλάς και τη σκέψη του Θεού. Διότι δεν είμαστε θεοί και είναι πολύ πεπεραμένο το δικό μας μυαλό για να φτάσουμε εκεί. Ευχαριστώ, πατέρα Μάξιμε, επειδή που είμαι σήμερα κοντά σας. Έχει περάσει κατά πολύ ώρα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι. Στα τηλεφωνήματα ήταν πάρα πολλά ερωτήματα. Και συνεχίζονται από ό,τι βλέπω και μέσα. Συνεχίζονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε, λυπούμεθα που δεν έχουμε το χρόνο να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματά σας. Ίσως κάποια άλλη εκπομπή θα έχουμε πάλι τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον πατέρα Νεκτάριο, τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, του Σεραφείμ Σαρόφ και Ιερό Αυγουστίνο στο Τρίκο Φοδωρίδος, για πολλά άλλα θέματα και πολλές άλλες απόψεις κλπ. Μία, συγγνώμη που διακόπτω, παρακαλώ, που ήρθε τώρα, μία ερώτηση, αν επιτρέπεται η δωρεά σώματος. Μάλιστα. Η δωρεά σώματος,
όταν κάποιος, όπως λένε μερικοί γιατροί, ότι είναι κλινικά νεκρός. Να του πάρουμε την καρδιά, τα πνευμόνια, το σηκώτη, να του τα αφαιρέσουμε. Όχι, αδελφοί μου. Είναι δολοφονία αυτό το πράγμα. Ο κλινικά νεκρός δεν είναι νεκρός. Δεν είναι νεκρός. Ζει η ψυχή του, ζει και χτυπάει ακόμα η ψυχή του μέσα. Δεν του έχει φύγει η ψυχή. Είναι ένα φυτό, ένας βαριά ασθενής. Μια άλλη ίσως εκπομπή κάνουμε, διότι το να παίρνουμε από ένα κλινικά νεκρό, να παίρνουμε την καρδιά του, ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Μπορεί να γίνει ένα θαύμα αύριο μεθαύριο και να ζωντανέψει. Πώς πάμε και του βγάζουμε εμείς την καρδιά? Τον σκοτώνουμε μόνοι μας. Είναι φόνος, είναι πλάγιος τρόπος ευθανασίας. Δεν είναι νεκρός ο κλινικά νεκρός. Πρέπει αυτό, αδελφοί μου, να το καταλάβουμε. Δεν είναι νεκρός. Είναι ζωντανός. Ζωντανός οργανισμός ακόμα. Ζει, η ψυχή του είναι μέσα. Όταν είπα του βγάλω την καρδιά, τον σκοτώνω εγώ. Όταν του βγάλω το πνευμόνι, τον σκοτώνω εγώ. Μάλιστα. Δεν είναι δωρεά σώμα. Αν θες να κάνεις δωρεά σώματος, βγάλε τώρα τα μάτια σου που ζεις και δώστα. Βγάλε τα νεφρά σου και δώστα. Κόψε τον εν ζωή. Που μπορείς και διοικείς τον εαυτό σου. Και αυτό θέλει συζήτηση. Γιατί μετά γίνεται ότι δεν βλάπτει το εαυτού σώμα μπορεί να γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται σήμερα είναι ένας πλάγιος τρόπος ευθανασίας. Ευθανασίας. Σκοτώνουμε δηλαδή τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μείνουν ένα χρόνο έστω κλινικά νεκροί, και αύριο μεθαύριο με τις προσευχές της μάνας να γίνει ένα θαύμα και να ζωντανέψει ξανά το παιδί. Να σηκωθεί από το κόμμα που είναι. Είναι ένας βαριά ασθενής. Και όχι νεκρός. Και δεν έχει δικαίωμα κανένας γιατρός να πηγαίνει να φορεί. Είναι, με συγχωρείτε, δολοφόνοι όλοι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δολοφονούν. Μια τελευταία ερώτηση. Ενός Μαρία από την Ηπείρου Αχαρνών. Ρωτάει που μπορεί να την εξομολογήσω μια κυρία. Φυσικά κάτω στη Μητρόπολη μας μπορεί να έρθει στο μοναστήρι μας. Στο Τρίκορφο Δωρίδος. Τρίκορφο Δωρίδος, 12 χιλιόμετρα έξω από την Άφπαχτο. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευσεβείς και αγαπητοί μου χριστιανοί, για άλλη μία φορά η φωνή του Πατροκοσμά, η εκπομπή «Η φωνή του Πατροκοσμά» έφτασε στο τέλος της. Βέβαια σήμερα σας συνηθίσαμε, ζητάμε συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαία αυτά τα οποία είπαμε και σημαντικά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σας βοηθήσαμε να κατανοήσετε, όσοι από εσάς δεν είχατε κατανοήσει κάποια πράγματα γύρω από τα θέματα που συζητήσαμε. Ο πατήρ Νεκτάριος, ο σεβαστός και αγαπητός πατήρ Νεκτάριος, ο καθηγούμενος της ΟΑΓΙΣ, καθηγούμενος Ιεράς Μονής Σεραφείμ του Σαρόφ και Ιερού Αυγουστίνου στο Τρίκο Φοδωρίδος, ο οποίος είχαμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στη Φωνή του Πατροκοσμά. Ήτανε σαφέστατος, ήτανε κατηγορηματικός αυτά τα οποία είπε, με πολύ μεγάλη σαφήνεια και ευκολία αναπτύχθη στα θέματα τα οποία ανέπτυξε, απήντησε στα ερωτήματα τα οποία του έθεσα. Ήταν ένας, θα λέγαμε, χήμαρος και πλούτος γνώσεων και σοφίας σε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ βάθους καρδίας που μας έκανε την τιμή να βρίσκεται σήμερα εδώ στο κανάλι 67, στη Φωνή του Πατροκοσμά, η οποία Φωνή του Πατροκοσμά κάθε Κυριακή 10 με 12 περίπου βρίσκεται κοντά σας, κάθε Κυριακή 10 με 12 για να σας κρατήσει συντροφιά και να απαντήσει στα ερωτήματα, δικά σας ερωτήματα. Ελπίζουμε να ικανοποιούμε.